Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια καταγγελία. Όπα. Θα μου το επιτρέψετε. Θες να την πεις πρώτα σε μένα την καταγγελία και όχι, θα την κάνω, δεν ξέρω τίποτα. Δεν υιοθετώ τίποτα από αυτά που λέει. Το τζανκ και άφησε την τζανκ δεν πρέπει να απολυθεί. Καταγγέλλω λοιπόν την παραγωγή για την επιλογή που έκανε. Να τον απολύσετε! Συγγνώμη, εγώ άλλη απορία έχω. Είχαν αγωνία πίσω από το πρωτοσύλλη το Σέντ στο πλικέ σου για να πάνε στο survivor. Δηλαδή, πρόλαβε ο Τσάνκ, ήθελα κι εγώ και δεν τα κατάφερα τελικά. Όλοι θα πηγαίνανε εκεί στον Άγιο Δομήνικο. Και επίση έχω να καταγγείλω ότι τα αδέλφια δεν μιλάνε μεταξύ του. Γιατί να έπρεπε να συνοηθούνε. Το όκρυψε ένα από τον άλλον. Ποιο θα προλάβει πρώτο. Θα γράφανε έτσι το πώ. Ναι, κανονικά. Σχολείο. Πέρα από την πλάκα, η κοπέλα μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Δεν είναι φουρέιρα. Το επίθετο είναι τσάνκ. Το υπόλοιπο είναι λάβα. Παιδιά, εγώ ξέρετε τι έπαθα. Επειδή άργησα να ξεκινήσω το παρακολουθώ του survivor, η κόρη μου έχει ξεκινήσει την πρώτη μέρα. Εγώ λοιπόν είχα μία απορία. Τον βλέπω τον Ορέστη. Λέω Ορέστη τσάνκ. Μου λέει Μαρίσα, ναι. Λέω μπράβο του. Κοίτα, λέω υιοθετημένο παιδί, ε. Μου λέει δεν είναι υιοθετημένο. Λέω τι είναι, κανονικό. Κανονικό, ε. Πολύ καλή, έχει οικογένεια ο άνθρωπο εδώ. Λέω καλά, υπάρχει ελληνικό επιθέατο τσάνγκ. Εγώ είχα κολλήσει ότι δεν είναι δυνατόν να επιλέξει μια οικογένεια Κινέζων. Το Ορέστης. Όχι το, μόνο το Ορέστης. Να αφήσει την Κίνα και να φταμίσει στην Ελλάδα. Μου φάνηκε αδιανόητο. Είναι και οι δύο γονείς του ή υπάρχει ο ένας από παιδιά. Νομίζω ότι είναι και οι δύο και μάλιστα είναι εξαιρετικά μορφωμένη η οικογένεια, εξαιρετικό επίπεδο οικογένειας, με απεριόριστη, απέραντη λατρεία στο ελληνικό στοιχείο. Γι' αυτό και επέλεξαν να μείνουν εδώ. Όχι μόνο ήρθαν για τουρισμό και λένε, α, ωραία, θα έχουμε και ένα εξοχικό στην Ελλάδα. Λάτρεψαν το ελληνικό στοιχείο, την ιστορία, τη μυθολογία, τα πάντα και αποφάσισαν να αφήσουν. Καταρχήν, εμείς ξέρουμε τους Κινέζους.